Η ελληνική πλευρά και ο Αλέξης Τσίπρας έχουν παίξει θετικό πρωταγωνιστικό ρόλο. Βρισκόμασταν σε μια κατάσταση που ακόμα και η Ελλάδα δεν συμπεριλαμβανόταν στις χώρες οι οποίες δεχόταν ιδιαίτερα μεγάλη προσφυγική πίεση στη σύνοδο η οποία είχε γίνει, σας θυμίζω, τον Απρίλιο του 2015. Μετά υπήρξε η έκρηξη των προσφυγικών ροών το καλοκαίρι. Εμείς είχαμε μιλήσει τότε από την πρώτη στιγμή ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατώτερα των περιστάσεων και σιγά σιγά άρχισε αυτή η συζήτηση να πυκνώνει. Χθες φτάσαμε σε μια συζήτηση όπου ήταν τα δύο μέρη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Τουρκία. Άρα λοιπόν πλέον για το προσφυγικό δεν συζητάμε ως Ελλάδα με την Τουρκία, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας ως ένας Ευρωπαίος ηγέτης εκπροσωπεί ένα σύνολο χωρών και δυνάμεων όσον αφορά αυτό το ζήτημα, ως τα εγκύτερα σύνορα στην εμπόλεμη ζώνη και στην περιοχή από την οποία έρχονται οι πρόσφυγες. Θα κριθεί εκ του αποτελέσματος και από την αποκλιμάκωση της προσφυγικής πίεσης το κατά πόσο τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται σήμερα είναι επαρκή, αλλά σας θυμίζω ότι ήταν δική μας θέση και δική μας διεκδίκηση στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής να συζητήσουμε και με την Τουρκία, διότι όταν προσπαθείς να επιλύσεις ένα πρόβλημα πρέπει να προσπαθείς να το επιλύσεις εγκύτερα από εκεί που είναι η πηγή του προβλήματος. Πάντως η πάγια θέση της ελληνικής κυβέρνησης, με την οποία συμφωνούν και τα άλλα κόμματα, είναι τα σημεία ελέγχου να γίνονται στην Τουρκία. Γι' αυτό δεν, αυτό ούτε καν τέθηκε, ναι, στο τραπέζι. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. Υπάρχουν όμως θετικά στοιχεία, όπως το γεγονός ότι στο χθεσινό κείμενο συμπερασμάτων της συμφωνίας η Τουρκία ανοίγει την αγορά εργασίας της για τους Σύρους, κάτι το οποίο δεν ίσχυε μέχρι τώρα, και τα σχολεία για τα παιδιά των Σύρων, και ότι λαμβάνει μία χρηματοδότηση σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό το οποίο ζητούσε η Τουρκία, προκειμένου να αναχαιτήσει αυτές τις προσφυγικές ροές. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το ζήτημα του προσφυγικού έχει άμεση σχέση με την επίλυση των εχθροπραξιών στη Συρία και με την καταπολέμηση εκεί του ISIS στην περιοχή από την οποία γεννάται το πρόβλημα. Όσο εγκύτερα πλησιάζουμε στο πρόβλημα και δίνουμε κάποιες υποτυπώδεις λύσεις, τόσο αυξάνονται, μειώνονται οι πιέσεις στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Αλλά αν δεν υπάρξει μία λύση στο ζήτημα του πολέμου και του ISIS στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και της ειρήνευσης στη συγκεκριμένη περιοχή, δεν θα έχουμε απόλυτη ηρεμία σε αυτό το ζήτημα. Είναι προφανές. Μάλιστα. Κύριε Στυλιανίδη, έχετε πει και εσείς στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας ότι μία από τις λύσεις είναι να μην έρχονται εδώ οι πρόσφυγες στην Ελλάδα και προφανώς να δημιουργηθούν αυτά τα λεγόμενα hot spots, ή όπως αλλιώς θέλετε πέστε τα. Θεωρείτε ότι χθες κάναμε...